Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 21 Ιανουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να δούμε πρώτα τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά ολόκληρο το δελτίο μας αναλυτικά. Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας ενδέχεται να αποκτήσει η Αλεξανδρούπολη. Κάτω τα χέρια από την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, τονίζουν τα μέλη της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας Θράκης. Τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα στην Ελλάδα. Πώς ένας ασπροπάρης αποκάλυψε εμπόριο απειλούμενων ειδών για τελετές μαύρης μαγείας στη Δαδιά. Άδοξο το τέλος του. Μαθητές και εκπαιδευτικοί του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης έδωσαν χείρα βοηθείας σε 3 παιδιά από την Τανζανία. Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας ενδέχεται να αποκτήσει η Αλεξανδρούπολη. Το ζήτημα έχει πέσει στο τραπέζι μαζί και με άλλες πόλεις της χώρας και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν αποφάσεις και ανακοινώσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας με την ίδρυση των 7 πανεπιστημιακών κέντρων υγείας στο σύνολο της επικράτειας μέσα στο 2024. Τα 7 πανεπιστημιακά κέντρα υγείας θα είναι αρρηκτά συνδεδεμένα με τις ιατρικές σχολές. Ένα από τα 7 πανεπιστημιακά κέντρα υγείας ενδέχεται να ιδρυθεί στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του τμήματος ιατρικής σχολής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, στόχος είναι η αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος σε ένα εθνικό σύστημα υγείας, καθώς ουσιαστικά είναι κρίσιμη η σωστή ανάπτυξη για την αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας στα νοσοκομεία με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, ιδιαίτερα λόγω των προβλημάτων που ξέρουμε και όσον αφορά το προσωπικό. Αντίθετα λοιπόν με το λίγο προσωπικό υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται στα νοσοκομεία. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν, αν λειτουργεί σωστά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία δεν αποτελεί από μόνη της μια συγκεκριμένη δομή, έχει σημασία ακόμα και το δίκτυο πώς θα στηθεί σωστά, είναι πραγματικά ένα σημαντικό θέμα όταν στείνεται ένα σύστημα υγείας. Αυτή είναι η συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει αυτό το διάστημα για την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας. Το γεγονός της ενδεχόμενης ίδρυσης πανεπιστημιακού κέντρου στην Αλεξανδρούπολη θα προσφέρει αρκετά ωφέλη στους πολίτες, καθώς και σε όλη την περιοχή, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Βαδικόλιας. Έχει γίνει μια πρώτη γενική συζήτηση με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Γαπηδάκη, και ξεκινά ήδη, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα το πρώτο κέντρο. Και όσον αφορά την περιφέρεια, εμείς εδώ θα έλεγα και σαν ιατρική, με τις δομές που υπάρχουν και από πλευράς και του Πανεπιστημίου στην πόλη, ξεκινώντας από τις δομές της ανοιχτότητας της ψυχιατρικής στην κοινότητα, το κέντρο της Άνοιας, τις δράσεις του εργαστηρίου της υγιεινής στην πόλη, υπάρχει σχετική εμπειρία για να υποστηριχθεί. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται συνεργασία και με τον Ιατρικό Σύλλογο και συζητήσεις που θα γίνουν, έτσι ώστε η λειτουργία να γίνει με σωστό τρόπο. Πολλοί είναι οι πολίτες που δυσκολεύονται να μετακινηθούν έως το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και αν υπάρξει Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας στην πόλη, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα είναι ακόμη καλύτερη. Το σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή ως πρόθεση είναι ένας επίκουρος καθηγητής, ο οποίος είναι ένας από τους 21 που έχουν γίνει προκηρύξεις αυτή τη στιγμή με γνωστικό αντικείμενο από το βάθμιο φροντίδα υγείας, να πλαισιωθεί από κάποιους επιπλέον, επίσης συναδέλφους της ιατρικής, που θα γίνουν σχετικές προκηρύξεις μέσα σε αυτή τη χρονιά αργότερα, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό ως τμήμα της ιατρικής, πράγμα το οποίο ανεβάζει τον πύχη όσον αφορά τις απαιτήσεις εκπαίδευσης, διότι θα εκπαιδεύονται ταυτόχρονα εκεί και συνάδελφοι ειδικοτήτων που σχετίζονται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και οι φοιτητές μας και άλλοι γιατροί οι οποίοι σχετίζονται επίσης με το αντικείμενο. Αυτό λοιπόν θα ανεβάσει ουσιαστικά αυτό το σχέδιο την ποιότητα, ώστε και ο κόσμος να το εμπιστευτεί, ώστε να μην χρειάζεται για το κάθε πρόβλημα να κλείνει ραντεβού και να περιμένει στα εξωτερικά γιατρία. Αυτό θα δημιουργήσει μια αποσυμφόρηση και ξέρετε, λόγω ότι το νοσοκομείο δυσκολεύει πολλούς ανθρώπους της πόλης στη μετάβασή τους εκεί, το να λειτουργήσει ένα αστικού τύπου κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πάντα σε καλή συνεργασία και με τους ιδιώτες συναδέλφους και μέσω του Ιατρικού Συλλόγου,
Αν στηθεί καλά αυτό το δίκτυο, νομίζω θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την περιοχή. Στα θέματα της υγείας παραμένουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς η Ένωση Ιατρών, Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Θράκης εναντιώνεται απέναντι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την υποβάθμιση της δημόσιας ψυχιατρικής περίθαλψης. Ο γραμματέας της Ένωσης, Χάρης Τάμος, τονίζει πως κοινωνικο-οικονομικά ασθενέστερα στρώματα δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση αφού δεν θα αντέχουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Η Ένωση Ιατρών, Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Θράκης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές που επίκυνται στο τομέα της ψυχικής υγείας με το νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει να καταθέσει η κυβέρνηση και να το ψηφίσει μέχρι τα τέλη του Γενάρη θα σημάνει την κατάργηση της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, δηλώνει ο γραμματέας της Ένωσης Χάρης Τάμος. Για την ψυχική υγεία έπεται στον άμεσο χρόνο, μέχρι τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, να κατεθεί ένα νομοσχέδιο για την εισαγωγικά μεταρρύθμιση, όπως οραματίζεται το Υπουργείο, για την ψυχική υγεία, το οποίο ουσιαστικά καταργεί την ψυχική υγεία, τις φροντίδες ψυχικής υγείας από το κράτος και από την πρωτοβάθμια και από τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Συνοπτικά να σας πω, είναι εξειδικευμένο το θέμα μένα, αλλά όλες οι οργανώσεις των ψυχιάτρων και οι ψυχίατροι των γενικών νοσοκομείων έχουν αντιδράσει πάνω σε αυτή την εισαγωγικά μεταρρύθμιση. Είναι που καταργούνται οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας από τα νοσοκομεία, μεταφερόμενες σε ένα νομικό πρόσωπο, μεταφερόμενες σε ένα υδροκέφαλο κεντρικά διοικητικά πρόσωπο. Οι ψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων, οι οποίες καταργούνται, θα μεταβιβαστούν στις υποδιοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών, όπου μιλάμε για ένα συγκεντρωτισμό ο οποίος και διοικητικά και οργανωτικά και λειτουργικά θα είναι φοβερά δυσλειτουργικός. Οι δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές στα γενικά νοσοκομεία αποσπώνται από το φυσικό τους χώρο, το Γενικό Νοσοκομείο, και συνεχίζουν να απαξιώνονται όπως συμβαίνει και με τις δημόσιες κοινοτικές μονάδες ψυχικής υγείας. Οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν ενισχύονται, το προσωπικό δεν επαρκεί, αλλά οι ανάγκες μεγαλώνουν, αναφέρει ο Χάρης Τάμος. Η ιστορία της θεραπείας των εξαρτημένων ατόμων και κατά συνέπεια της απεξάρτησης, με ό,τι προγράμματα και φορείς υπήρχαν ως κοινωνική πρόνοια από το κράτος, όπως το ΟΚΑΝΑΤΟ και ΘΕΑ, το 18 Άνω, αυτά θα μεταφερθούν σε ένα κεντρικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο θεωρητικά θα συντονίζει εξ αποστάσεως όλη αυτή την ιστορία της εξάρτησης και της απεξάρτησης. Χοντρικά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, η ιστορία της παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του τομέα της ψυχικής υγείας σαφώς και είναι εντοπισμένη και χωροτακτικά σε κάθε τόπο και εξατομικευμένα στο κάθε άτομο. Και επειδή η λογική είναι να μην υπάρχει ένας σκελετός σκέψης και εφαρμογής θεραπευτικών διαδικασιών ο οποίος να είναι ανελαστικός, γιατί μιλάμε για ένα νόσημα το οποίο δεν έχει παραμετροποιηθεί. Μιλάμε για νοσήματα που δεν είναι παραμετροποιημένα με την λογική των οργανικών νοσημάτων, δεν είναι γρήπες, έτσι, που σημαίνει ότι θέλει την πολύ καλή προσέγγιση σε ολιστική εκδοχή και του γιατρού προς τον ασθενή και των φορέων που θα παρέχουν αυτή τις υπηρεσίες. Ο Χάρης Τάμος τονίζει πως ασθενέστερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση αφού δεν θα αντέξουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Οριακά είναι τα αποθέματα σε αίμα στη Ροδόπη κατά την πρόσφατη αιμοδοσία που διοργανώθηκε στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Κομωτινής και τους ΙΕΜΟΔΟΤΕΣ σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε να αυξηθούν τα αποθέματα. Η εθελοντική αιμοδοσία που έγινε στην Τσανάκλειο Βιβλιοθήκη Κομωτινής είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 40 μονάδων αίματος. Η αιμοδοσία διοργανώθηκε από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομωτινής και από τους αιμοδότες σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Μια δύσκολη περίοδος για την αιμοδοσία εξαιτίας των οριακών αποθεμάτων αίματος, με την δράση αυτή να συμβάλλει στην αύξηση αυτών, αναφέρει η Παγώνα Κόφα, επισκέπτρια υγείας του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομωτινής. Σήμερα διοργανώνουμε μαζί με τους ΙΕΜΟΔΟΤΕΣ και σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη, την οποία ευχαριστούμε για την φιλοξενία,
εθελοντική αιμοδοσία, καθώς διανύουμε μία δύσκολη περίοδο ως υπηρεσία αιμοδοσίας. Υπάρχει, τα αποθέματα αίματος μας είναι οριακά. Υπάρχει μία έξαρση των ιώσεων και του COVID, ενώ μετά τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς πάντοτε έχουμε χαμηλά αποθέματα, καθώς απουσίαζαν οι αιμοδότες μας μέσα στις γιορτές για να δώσουν αίμα. Αυτή η δράση θα συμβάλλει στην αύξηση των αποθεμάτων. Η Παγώνα Κόφα καλεί κάθε δημότη να προσέλθει για να προσφέρει 10 λεπτά από το χρόνο του, μιας που η περίοδος που διανύουμε με τις ιώσεις θα κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα τα αποθέματα αίματος, όπως δηλώνει η ίδια. Παρακαλούμε όλους όσους μπορούν να έρθουν να δώσουν αίμα, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι αρκετά δύσκολο για όλες τις αιμοδοσίες της χώρας. Η περίοδο αυτή της έξαρσης των ιώσεων και του COVID θα μας κρατήσει τα αποθέματα αίματός μας χαμηλά. Είναι δράσεις που ξεκινάμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε εξορμήσεις και θελοντικές αιμοδοσίες εκτός νοσοκομειακής υπηρεσίας. Φυσικά ο αιμοδότης νιώθει ακόμα πιο όμορφο όταν βρίσκεται εκτός νοσοκομειακού χώρου για να μπορέσει να προσφέρει το αίμα του. Οι δράσεις με εξορμήσεις και θελοντικές αιμοδοσίες θα συνεχιστούν εκτός νοσοκομειακής υπηρεσίας. Ενώ επίσης συνεχίζονται τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο μαθητικό πληθυσμό αλλά και στους συλλόγους της πόλης. Έχουμε ξεκινήσει καταρχάς προγράμματα αγωγής υγείας και ενημέρωσης τόσο σε σχολεία όσο και σε συλλόγους. Είναι προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τόσο του μαθητικού πληθυσμού όσο και όλων των συλλόγων που υπάρχουν στην πόλη μας, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Έχουμε άριστη συνεργασία με την Σχολή Αστυνομίας, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στέλνοντας δόκιμους αστυνομικούς κάθε φορά που έχουμε χαμηλά αποθέματα αίματος. Απλώς θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό, γιατί δεν θέλουμε αιμοδότες συγγενικού περιβάλλοντος. Ακόμα και για εμάς που εργαζόμαστε σε νοσοκομειακές υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιέζουμε το περιβάλλον του ασθενή για να έρθει να καλύψει τις μονάδες αίματος με τις οποίες μεταγγίστηκε. Θέλουμε θελοντικό αίμα, θέλουμε ευαισθητοποιημένους αιμοδότες, οι οποίοι θα έρχονται τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο να προσφέρουν το αίμα τους. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να ζούμε λίγο ενσυναισθητικά. Θα πρέπει να μην συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε να αιμοδοτήσουμε. Αποτρόπε εγκλήματα που έγιναν και συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Εγκλήματα που στο άκουσμά τους σταματάει το αίμα να κυλάει στις φλέβες. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε κάποια από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα που έγιναν στη χώρα μας και αποδεικνύουν ότι μία στιγμή αρκεί για να αλλάξει η ζωή κάποιου. Είναι κάποιες στιγμές που θέλεις να μιλήσεις, αλλά η φωνή δεν βγαίνει. Δολοφονίες ανθρώπων που σημάδεψαν την κοινωνία. Δολοφονίες που μόνο στο άκουσμα της είδησης αναρωτιέσαι τι είναι χειρότερο τελικά από τον ίδιο τον άνθρωπο. Άλλοτε ερωτευμένοι σύζυγοι, είτε και σύντροφοι, μέσα σε λίγα λεπτά γίνονται ξένοι και αφαιρούν τη ζωή του άλλοτε αγαπημένου τους προσώπου. Γονείς που σκότωσαν τα ίδια τους τα παιδιά. Δολοφονίες που έγιναν για οικονομικές διαφορές. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν. Τα εγκλήματα που σόκαραν το Πανελλήνιο. Εγκλήματα που δεν έγιναν μόνο απέναντι στα θύματα, αλλά σε περισσότερους ανθρώπους. Γιατί με αυτούς σκότωσαν και τις οικογένειές τους. Η ζωή Δαλακλείδου από την Ξάνθη, ένα χαμογελαστό κορίτσι γεμάτη θετικότητα, βιάστηκε, δολοφονήθηκε και κάηκε ζωντανή έξω από το πατρικό της σπίτι το Δεκέμβριο του 2012. Τραγικές φιγούρες, ο πατέρας και ο αδελφός της ζωής που την αντίκρισαν να πεθαίνει με αυτόν τον βίαιο τρόπο. Νοεμβρίου 2018. Η Ελένη το Παλούδι από το Διδημότυχο ήταν μόλις 29 χρονών, γεμάτη όνειρα και δίψα για τη ζωή, όταν οι δύο πλέον ένοχοι αποφάσισαν να κόψουν το νήμα της ζωής της με τον ομαδικό βιασμό της και την άγρια δολοφονία της στη Ρόδο. Πίσω έμειναν δύο ζωντανοί νεκροί, οι γονείς της, που το μεγαλύτερο κομμάτι τους θαύτηκε με τον άγγελό τους. Η Καρολάιν δολοφονήθηκε από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου και πατέρα του παιδιού της Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στις 11 Μαΐου του 2021, μπροστά στα μάτια του τότε 11 μηνών παιδιού της, στα γλυκά νερά. Μια νεαρή μητέρα, μόλις 20 χρονών, που εξαιτίας του δολοφόνου της δεν πρόλαβε να δει το παιδί της να μεγαλώνει. Και ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς τη μητέρα και τον πατέρα του. Το 2005, η ζήλια ήταν αυτή που οδήγησε το Δάνο Μουρατίδη να κόψει το νήμα της ζωής της άτυχης Κικής Κούσογλου από την Ιμαθία, στραγγαλίζοντάς την.
Η Κική ήταν μόλις 20 χρονών όταν δολοφονήθηκε από τον πρώτο της έρωτα. Αύγουστος του 1996. Η κοινωνία της Θάσου έρχεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές έγκλημα. Ο 24χρονος τότε φοιτητής νομικής ονόματι Θεόφιλος Σαχίδης σκότωσε στην ποταμιά τη μητέρα του, τον πατέρα του, την αδελφή, τη γιαγιά και τον θείο του. Τεμάχισε τα πτώματά τους, τα έβαλε σε πλαστικές σακούλες και τα έθαψε στο σκουπιδότοπο της Καβάλας. Μάιος του 2015, η φωνή παγώνει. Το αίμα δεν κυλάει πλέον στις φλέβες. Όταν μαθαίνεις πως ένα αγγελούδι μόλις 4 χρονών δολοφονείται με τον πιο άγριο τρόπο από τον ίδιο τον πατέρα της. Όχι μόνο δολοφονήθηκε, αλλά τεμαχίστηκε από αυτόν που φώναζε μπαμπά. Ο άλλοτε ήρωας στα παιδικά μάτια της Άννης την τεμάχισε, έβρασε τα κομμάτια και τα πέταξε σε κάδους απορριμμάτων κοντά στο σπίτι. Πέντε κυνηγοί, όλοι συγγενείς μεταξύ τους, πέφτουν νεκροί από σφαίρες δύο βοσκών πατέρα και γιου στο Αγρίνιο. Ήταν Νοέμβριος του 2006, όταν οι πέντε κυνηγοί έχασαν τη ζωή τους επειδή μπήκαν στα χωράφια των βοσκών να κυνηγήσουν. Αυτά είναι μερικά από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα που συγκλώνησαν τη χώρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο θέμα περίπου θα παραμείνουμε στα εγκλήματα και θα εστιάσουμε περισσότερο στις γυναικοκτονίες. Και περισσότερο από ψυχολογικής πλευράς, θα πάμε να συνομιλήσουμε με την ψυχολόγο Νικολέτα Δεμερτζίδου, η οποία είναι κοντά μας σήμερα εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι πηγαίνει λάθος, τι συμβαίνει λάθος γενικότερα στη χώρα. Σίγουρα δεν μπορούμε να πάρουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αλλά με όλες αυτές τις γυναικοκτονίες που λαμβάνουν χώρα, που έχουν εμφανιστεί, που έχουν παρουσιαστεί, φαίνεται ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Σίγουρα και έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα της βίας τα τελευταία χρόνια. Είχαμε και περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη πριν 2 χρόνια με ένα θάνατο μιας μητέρας από τον άντρα της, ξυλοφόρτωσε σε σημείο θανάτου. Και συνεχώς βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στις ειδήσεις, θανάτους σε όλη την Ελλάδα και παγκοσμίως. Το θέμα αυτό υπήρχε ανέκαθεν. Τώρα, όσο αφορά την κοινωνία, πιστεύω ότι παίρνει μέτρα κατά της βίας, όχι μόνο υπέρ των γυναικών, αλλά γενικότερα κατά της βίας, σε όλες αυτές τις μορφές που μπορεί να υπάρξει βία, αλλά θεωρώ ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει στο σημείο να σκοτώσει τη γυναίκα του ή τη σύντροφό του, είναι ένας άρρωστος με βαθιά ψυχολογικά προβλήματα. Όλα αυτά ξεκινάνε από μια έντονη παθολογική ζήλια, που μπορεί στις αρχές να είναι λίγο πιο ήπια, να μην δίνει η σύντροφός την σημασία που θα πρέπει να δώσει, αλλά όλο και παραπάνω αυξάνεται και ο έλεγχος που τις κάνει, ναι, σε πιο μικρά πράγματα όπως στο τηλέφωνο, στα social media και μετά φτάνουμε σε μια παράνοια στην οποία ο θήτης δεν μπορεί να δεχτεί ότι η σύντροφός του, η σύζυγός του, θα υπάρξει κάπου, κάπως, χωρίς αυτόν. Παίζει ρόλο όλο αυτό, ξεκινάει μάλλον όλο αυτό από την παιδική ηλικία, από το σχολείο, από τους γονείς, από το πώς μεγαλώνουμε. Από τη σχέση βρέφους μητέρας ξεκινάει. Γιατί στην ουσία αυτό είναι, ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι υπάρχει μια ισότιμη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν θεωρεί τον σύντροφό του ισότιμη. Οπότε από βρέφος, όπως μεγαλώνει ένα παιδί και είναι προσκολλημένο στη μητέρα του, δεν αποσπάται αυτός ο δεσμός. Και πάλι δεν είναι γενικό, δηλαδή υπάρχουν και εξαιρέσεις που καταλήγουν σε δολοφονίες. Απλώς θεωρώ ότι από εκεί προέρχονται, από πολύ
παιδικά χρόνια. Θα μπορούσαν να ληφθούν κατά την άποψή σας περισσότερα μέτρα, δηλαδή ίσως και με κάποια μαθήματα, να το πω έτσι, στο σχολείο, δεν ξέρω τι περισσότερο θα μπορούσε να γίνει. Όλα αυτά βοηθάνε. Απλώς πέρα από το σχολείο και τα παιδιά πρέπει να γίνονται μαθήματα και βοήθεια στους γονείς. Γιατί εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Αύριο μεθαύριο μπορεί ένα δικό μας παιδί. Που θεωρητικά εμείς του έχουμε δώσει όλη τη φροντίδα, όλη την αγάπη, όλη τη σημασία. Κάθε γονιός αυτό θεωρεί για το παιδί του. Και να καταλήξει να γίνει δολοφόνος. Πάνω σε αυτό να πούμε ότι εδώ στον Εύρο έχουμε και τις σχολές γονέων και έχουμε φιλοξενήσει και τον ψυχολόγο του Στράτου, τον Βραχιόλια, πολλές φορές εδώ και στο Δελτίο Ειδήσεων. Και είναι πραγματικά μια πολύ καλή ενέργεια αυτή. Βέβαια, η ενέργεια αυτή δεν είναι κρατική, έτσι, είναι και πάλι από ιδιώτες. Ναι, είναι αρκετά βοηθητικό όλο αυτό και όσοι ενδιαφέρονται είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς και για τα παιδιά τους. Θα βοηθούσε παραπάνω η κοινωνία, το κράτος, να χορηγεί τέτοια σεμινάρια, αλλά δυστυχώς είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Μάλιστα. Και σε άλλα πράγματα. Να πάμε και σε άλλο ένα κομμάτι τώρα, το οποίο να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Καθώς είναι πάρα πολύ έντονα στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών με την τεκνοθεσία, να σημειώσουμε, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, ότι έκανε σαφές μάλλον ο Πρωθυπουργός ότι δεν προτίθεται να αλλάξει κάτι στο κομμάτι, στο καθεστώς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, και τόνισε ότι ένας άνδρας μόνος του δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει παρένθετη μητέρα για να κάνει παιδί. Αυτό δεν θα επιτραπεί στην Ελλάδα, όπως είπε. Δεν θα υπάρχει στο νομοσχέδιο που αναμένεται πως προψήφιση γονέας 1 και γονέας 2. Τώρα εμείς θα ξεφύγουμε λίγο από το κομμάτι αυτό και θα το πάμε περισσότερο και πάλι στην ψυχική υγεία των παιδιών, στο πώς μπορεί να επηρεαστεί η ψυχική υγεία αυτή. Με όλο αυτό που συμβαίνει, με όλο αυτό το κομμάτι, κατά την άποψή σας. Η ψυχική υγεία ενός παιδιού μπορεί να επηρεαστεί είτε είναι ετερόφιλοι γονείς, είτε είναι ομόφιλοι. Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία δεν ξέρω πώς μπορεί να εντάξει όλο αυτό, η δικιά μας κοινωνία στην Ελλάδα, την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ως προς το κοινωνικό στίγμα του παιδιού. Από εκεί και πέρα, μεγάλο ρόλο παίζει η σχέση του γονέα με το παιδί. Αν ειδικά υιοθετηθεί ένα παιδί μικρό σε πολύ μικρή ηλικία, το φυσιολογικό του θα είναι ότι έχει είτε δύο μπαμπάδες είτε δύο μαμάδες. Μέχρι να βγει στην κοινωνία δεν καταλαβαίνει τη διαφορετικότητα. Και από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλονίσει την ψυχική του υγεία. Οι παράγοντες όπως το σχολικό μπούλινγκ, γενικότερα το μπούλινγκ, από διάφορους άλλους παράγοντες θα το επηρεάσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ένα παιδί από μια οικογένεια με μαμά και μπαμπά δεν θα επηρεαστεί κάπως, γιατί και ένα παιδί γκέι από ετερόφιλα ζευγάρια προέρχεται. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι στο κομμάτι αυτό που αναφέρατε και τονίσατε για τα παιδιά που είναι ήδη από μικρά υιοθετημένα από ομόφυλα ζευγάρια, μίλησε και για αυτό ο Πρωθυπουργός πρόσφατα και είπε ότι τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν παιδιά και δεν θα σταματήσουν αυτά τα παιδιά να υπάρχουν, δεν θα εξαφανιστούν. Αυτές τις περιπτώσεις προφανώς προσπαθούμε να καλύψουμε. Το κομμάτι αυτό πώς το σχολιάζετε? Τώρα ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή στην ένδειξη της διαφορετικότητας σε όλο αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το υποστηρίξει η κοινωνία όλο αυτό. Δηλαδή τόσα χρόνια μια οικογένεια δεν μπορούσε πολύ εύκολα να υιοθετήσει ένα παιδί. Αυτό ήθελα να τονίσω νωρίτερα και ήθελα να το ρωτήσω ότι έτσι κι αλλιώς και για τα ετερόφιλα ζευγάρια είναι πολύ δύσκολη η υιοθεσία στη χώρα μας, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, θέλει πάρα πολύ υπομονή, τεράστια θέληση, οπότε θεωρώ ότι όποιο ζευγάρι, είτε ετερόφιλο είτε ομόφιλο, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία σημαίνει ότι το θέλει τόσο πολύ που θα κάνει και
το παν, ώστε το παιδί αυτό να μεγαλώσει με αγάπη, με φροντίδα, με ό,τι μπορεί να του παρέχει. Θεωρώ ότι και όλες αυτές οι δομές κοινωνικών λειτουργών και ό,τι άλλο θα βοηθήσει, θα το κάνουν ακόμα πιο καλό για το καλό του παιδιού. Τώρα, είναι τι διαδικασία, πόσο χρονοβόρο θα είναι αυτό, πόσο χρονοβόρο θα είναι για το παιδί, δηλαδή πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία. Πόσο, δηλαδή, είναι και η ηλικία που θα πάρει το παιδί. Τι θα γίνει σε όλο αυτό το διάστημα, ναι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επηρεαστεί το παιδί. Ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι που συμβαίνει. Να πούμε επίσης ότι μια πληροφορία ότι 36 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν θεσμοθετήσει την ισότητα στον γάμο, που αυτές οι 20 βρίσκονται στην Ευρώπη, ενώ οι 15 είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβαίνει, δηλαδή, έχει θεσμοθετηθεί και σε άλλες χώρες. Τώρα μένει να δούμε και αυτό που είπατε, το πόσο δηλαδή γρήγορα θα προχωρήσουν και οι διαδικασίες, ώστε και το παιδί να μην... Ναι, το πόσο εύκολα θα μπορέσει ένα ζευγάρι να υιοθετήσει ένα παιδί, και μακάρι αυτό να βοηθήσει και ζευγάρια που τόσα χρόνια προσπαθούσαν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι και δεν μπορούσαν. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Κάπου εδώ εμείς πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του δελτίου μας. Τον απολογισμό του για τα 4 χρόνια του στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας της Αλεξανδρούπολης έκανε ο Ηλίας Δαστερίδης. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για όσα επιτέθηκαν στο χρονικό αυτό διάστημα προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών. Σε έναν απολογισμό για όλα τα χρόνια που διετέλεσε Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου, προχώρησε ο Ηλίας Δαστερίδης. Όπως τονίζει ο πρώην Αντιδήμαρχος Πρασίνου και πλέον Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μαζί με τους εργαζομένους κατάφεραν πολλά. 400 συνολικά θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δαστερίδης. Το 2019, όπως είπατε, ανέλαβα την Αντιδημαρχία Καθαριότητας με μια υπηρεσία η οποία παρουσίαζε πολλά προβλήματα, υποστελεχωμένη, χωρίς μηχανήματα. Και αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί στους εργαζομένους ήταν η ριζική αλλαγή όλης της κατάστασης αυτής, η οποία ήταν μη λειτουργική, η οποία ήταν μη εξυπηρετική απέναντι στους δημότες, μια υπηρεσία η οποία έχει ανταποδοτικά τέλη, τα οποία πρέπει να τα μεταφέρει στους δημότες, γιατί οι δημότες πληρώνουν τα δημοτικά τέλη, ούτως ώστε να έχουν την ανταπόδοση αυτών σε υπηρεσίες. Ξεκινήσαμε και βάλαμε μία σειρά από πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Μαζί με τους εργαζόμενους δόθηκε ο αγώνας αυτό εδώ της αλλαγής, της ριζικής αλλαγής όλης της υπηρεσίας. Πήραμε καινούργια μηχανήματα, έγινε η ενίσχυση του στόλου των μηχανημάτων με καινούργια απορριμματοφόρα, με οχήματα, βανάκια τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην υπηρεσία καθαριότητας και την τεχνική υπηρεσία, την οποία πρέπει να κάνει άμεσα παρεμβάσεις σε προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινότητα. Και σε όλα εκείνα τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στην συντήρηση σχολικών μονάδων και όχι μόνο. Έγιναν αλλαγές οι οποίες δώσαν άλλη ρότα στη λειτουργία όλου του Δήμου. Το σημαντικότερο από όλα αυτά εδώ είναι ότι δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, και αυτό το πετύχαμε, γιατί όταν παίρνεις κάποια μηχανήματα δημιουργείς θέσεις είτε από χειριστές είτε από προσωπικό, το οποίο πρέπει να δουλεύει παράλληλα. 400 θέσεις εργασίας δόθηκαν, έστω και 8μηνες απασχόλησης, και λέω έστω γιατί υπάρχουν και τα χρήματα, αν δοθεί η δυνατότητα από το Υπουργείο να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, υπάρχουν τα κονδύλια αυτά τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο Δήμος, ούτως ώστε να έχουμε και μόνιμο προσωπικό. Αυτό το οποίο δεν ήταν η λαθασμένη τακτική που έγινε το 2018 με την 3K, που δεν πήρε προσωπικό ο Δήμος, ενώ μπορούσε να πάρει. Μέσα στην Αλεξανδρούπολη δημιουργήθηκαν πολλά πάρκα τσέπης, γεγονός που έκανε πιο πράσινη την Αλεξανδρούπολη. Μέσα στην πόλη δημιουργήθηκαν πολλοί χώροι πρασίνου. Έγινε η επανασπορά όλων των παρτεριών. Έγιναν πολλά πάρκα τσέπης σε πολλές γειτονιές. Έχει αλλάξει όλη η εικόνα. Πρασίνησε ο τόπος, ο οποίος τόπος δεν ήταν πράσινος, ήταν χώροι αναπόθεσης σκουπιδιών, ογκώδη αντικείμενα και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούσαν οι δημότες. Γίνανε παρεμβάσεις σε πολλά σημεία, περισσότερα από 10, και αυτή τη στιγμή είναι άλλη εικόνα την οποία αντικρίζουν οι δημότες.
πέραν το ότι έχουν άλλαξει όλα αυτά εδώ, έχουν δρομολογηθεί και πράγματα και μελέτες, έχουμε την έγκριση και την προέγκριση σε κάποια άλλα σε ό,τι αφορά μελέτες και έργα, τα οποία αυτά εδώ στο προσεχή διάστημα το οποίο θα ακολουθήσουμε μέσα στην πενταετία θα γίνουν αλλαγές μεγάλες. Καταθέσαμε μία μελέτη για γωνίες ανακύκλωσης, την οποία μελέτη ζήλεψαν πολύ μεγαλύτερη δήμη από εμάς. Κι όμως έγινε πολύ σκληρή δουλειά, σωστή δουλειά, οργανωμένη δουλειά με πρόγραμμα και καταθέσαμε αυτή τη μελέτη την οποία θα αλλάξει όλο το Δήμο. Ανανεώθηκε όλος ο στόλος της καθαριότητας την προηγούμενη τετραετία, ενώ ανακατασκευάστηκαν και όλα τα παλιά χρήσιμα μηχανήματα. Είναι ένα στοίχημα που το κερδίσαμε, τονίζει ο Ηλίας Δαστερίδης. Είμαι ικανοποιημένος, είμαι ευχαριστημένος. Μπορώ να πω μαζί με τους εργαζόμενους είμαι περήφανος γιατί δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα και αυτόν τον αγώνα τον κερδίσαμε. Αλλάξαμε όλα τα μηχανήματα, όλο το στόλο. Κάναμε ανακατασκευή αυτά τα μηχανήματα τα οποία επί σειρά ετών ήταν μη λειτουργικά και τα θέσαμε σε λειτουργία. Κάναμε ασφαλείς τις εγκαταστάσεις τις οποίες στον όρχο των οχημάτων μπήκανε κάμερες, έγινε η περίφραξη για την ασφάλεια όλου του χώρου. Ο Πασχάλης, ένας ασπροπάρης γεννημένος στο δάσος της Δαδιάς στον Εύρο, έφυγε από τη ζωή καθώς σκοτώθηκε σε ταξίδι του προς την Αφρική πριν από μερικά χρόνια. Όμως όσο ζούσε, αποκάλυψε παράνομο κύκλωμα εμπορίας απειλούμενων ειδών με σκοπό τη μαύρη μαγεία λόγω πομπού που έφερε. Το παράνομο εμπόριο, σύμφωνα με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Τράκης, αφορά μέλη του σώματος των απειλούμενων ασπροπάριδων με στόχο να χρησιμοποιηθούν σε τελετές μαύρης μαγείας. Ο Πασχάλης, ένας ασπροπάρης γεννημένος στο δάσος της Δαδιάς στον Εύρο, αποκάλυψε παράνομο κύκλωμα εμπορίας απειλούμενων ειδών με σκοπό τη μαύρη μαγεία, λόγω του πομπού που έφερε. Δυστυχώς όμως έφυγε από τη ζωή καθώς σκοτώθηκε σε ταξίδι του προς την Αφρική. Τον Πασχάλη, τον νέο ασπροπάρη, είχα ευκαιρία να τον γνωρίσω κυριολεκτικά από κοντά, διότι μαζί με την ομάδα μου, με τους συνεργάτες μου τότε από το Βεβεθελάς, παρακολουθούσαμε την φωλιά του. Είδαμε τους γονείς του να φτιάχνουν την φωλιά, να κάνουν τα αυγά τους και είδαμε τον Πασχάλη να βγαίνει από το αυγό. Επίσης, μαζί με την ομάδα μου το 2013, αφού τότε γεννήθηκε ο Πασχάλης, τοποθετήσαμε και στον Πασχάλη, αλλά και στον μικρότερο αδερφό του, μία συσκευή που τη λέμε πομπό. Είναι πολύ μικρή συσκευή, αλλά μας δίνει φοβερή πληροφορία για τις μετακινήσεις των πουλιών, όμως και για τις απειλές τους, γιατί πολλές φορές τα πουλιά βρίσκονται νεκρά, χάρη του πομπού εννοείται, έτσι βρίσκονται. Το παράνομο εμπόριο, σύμφωνα με την Ελισάβετ Κρέτ, αφορά μέλη του σώματος των απειλούμενων ασπροπάριδων με στόχο να χρησιμοποιηθούν σε τελετές μαύρης μαγείας. Όταν είδαμε ότι ο Πασχάλης ξεκινάει την πρώτη μετανάστευσή του, κατεβαίνει για την Αφρική, είχαμε εννοείται μεγάλη αγωνία, ειδικά γιατί διάλεξε την πιο δύσκολη διαδρομή, να διασχίσει την θάλασσα. Και τότε απλά να συμπληρώσω ότι στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για την προστασία του ασπροπάρη στα Βαλκάνια, στην Βουλγαρία και Ελλάδα, τοποθετήθηκαν 10 πομποί σε νεαρούς ασπροπάριδες. Και 7 από αυτούς επέλεξαν να διασχίσουν τη θάλασσα και να φανταστείτε ότι μόνο ο Πασχάλης το κατάφερε. Και έτσι κατέβηκε στον Νίγηρα, εκεί περνούσε το χειμώνα, και κάποια στιγμή ο πομπός ξεκίνησε να εκπέμπει παράξενο σήμα, δηλαδή ξεκίνησε να εκπέμπει κάποιες μετακινήσεις που δεν ήταν φυσιολογικές για ένα πουλί, δηλαδή από χωριό σε χωριό, από σπίτι σε σπίτι, και να ακολουθεί τους δρόμους, την άσφαλτο. Και έτσι ξέραμε ότι ο πομπός βρίσκεται στα χέρια ενός ανθρώπου. Δυστυχώς η ιστορία του ασπροπάρη δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Χάρη όμως στο πομπό που είχε ο Πασχάλης στην πλάτη, αποκαλύφθηκε ένα ολόκληρο κύκλωμα. Κύκλωμα που έκανε παράνομο εμπόριο μελών σώματος των απειλούμενων ασπροπάριδων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε τελετές μαύρης μαγείας. Τότε βρήκαμε δύο οργανώσεις, εκεί στην Αφρική τοπικές οργανώσεις, στον Νίγηρα, να πάνε να ερευνήσουν τι έχει γίνει με τον Πασχάλη. Και τι έχουν αποκαλύψει? Έχουν αποκαλύψει ότι ο Πασχάλης
σκοτώθηκε από έναν κυνηγό από την Ιγυρία που ήρθε στον Ιγύρα για να κυνηγήσει τους ασπροπάριδες. Μαζί με τον Πασχάλη σκότωσε την ίδια μέρα άλλους 7 ασπροπάριδες. Και αυτό που δεν έχω πει για τον ασπροπάρι είναι ότι είναι απειλούμενο με εξαφάνιση είδος. Στην Ελλάδα, να φανταστείτε, έχουν απομείνει το 2023 μόνο 4 με 5 ζευγάρια και όλα εδώ στην Θράκη. Άρα μπορούμε να πούμε ο ασπροπάρις είναι το σύμβολο πλέον της Θράκης. Και αν μιλάμε ότι σε μία μέρα ένας κυνηγός σκοτώνει 8 ασπροπάριδες, αυτό είναι εννοείται μεγάλη απώλεια για τον πληθυσμό του ασπροπάρι. Τα νέα στέγαστρα στις στάσεις των αστικών λεωφορείων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης φέρουν πλέον ονόματα. Μέσω του προγράμματος Φιλόδημος τοποθετήθηκαν νέες υπερσύγχρονες στάσεις από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης έως τη Νέα Χιλή. Ονόματα φέρουν πλέον τα νέα στέγαστρα των στάσεων της αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η αλλαγή 25 στεγάστρων της αστικής συγκοινωνίας μέσω του προγράμματος Φιλόδημος. Αυτό που σχεδιάσαμε και βέβαια εδώ μπορώ να πω ότι ήταν και οι πινελιές του Δημάρχου μας που έβαλε εδώ, ήταν και η αναγραφή σε όλες τις στάσεις με την ονοματοδοσία των στάσεων. Και επίσης όλες έχουν στην πίσω πλευρά και μια εικόνα όπου είναι είτε με το φάρο της Αλεξανδρούπολης είτε με κάποια άλλα τοπόσημα της περιοχής μας, τα οποία δείχνουν προβάλλουμε τον τόπο μας. Έτσι λοιπόν τα στέγαστρα είναι πολύ όμορφα, καλέσθητα. Κάποιοι θεωρούν ότι έπρεπε να είναι κλειστά. Δεν μας δίνουν οι προδιαγραφές πλέον που πρέπει να τηρούμε, γιατί πρέπει να είναι και προσβάσιμα για αμαία. Πρέπει να είναι κάποια στέγαστρα δεν έχουν παγκάκι, γιατί είναι τύπου γάμα, όπου είναι μικρότερης μετακίνησης. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα καταγράψουμε και θα βελτιώσουμε ό,τι πρέπει να βελτιωθεί. Από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης έως και την περιοχή της Νέας Χιλής τοποθετήθηκαν νέα στέγαστρα στις βάσεις των λεωφορείων βάσει των προδιαγραφών που προβλέπονται. Ολοκληρώνουμε την αλλαγή των στεγάστρων σε όλο το κομμάτι από το κέντρο της πόλης μας μέχρι και την περιοχή της Χιλής. 25 στέγαστρα στο σύνολο, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές και με τις απαιτήσεις του ΑΣΑ. Τριών τύπων είναι εδώ που τοποθετούμε στην Αλεξανδρούπολη, Α, Β και Γ. 25, όπως σας είπα και πριν, τα στέγαστρα αυτά είναι πρόγραμμα Φιλόδημος. Περίπου το ποσό είναι στις 130.000 ευρώ. Σήμερα κιόλας ολοκληρώνουμε με τις δύο τελευταίες στάσεις που τοποθετούμε εδώ στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Και έτσι λοιπόν έχουμε σε αυτό το δίκτυο ένα ολοκληρωμένες στέγαστρα τα οποία είναι πιστοποιημένα, καινούργια και ασφαλή. Και στο επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό ή από κάποιο άλλο πρόγραμμα να εντάξουμε και όλο το υπόλοιπο δίκτυο της αστικής συγκοινωνίας. Στόχος του Δήμου, όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Γιάννης Ναϊτίδης, είναι με κάθε παρέμβαση του Δήμου που γίνεται να βελτιώνεται ο τρόπος ζωής των δημοτών. Προσπαθούμε μέσα από αυτό την προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα των μετακινήσεων με την αστική συγκοινωνία της πόλης μας. Αυτό που ζητάμε από τους συμπολίτες μας είναι να σεβαστούν τα καινούργια αυτά στέγαστρα, γιατί ήδη από τις πρώτες κιόλας μέρες της τοποθέτησης ήδη κάποιοι τα έχουν γράψει, έχουν κολλήσει κάποια αυτοκόλλητα. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι σεβασμός απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε σε όλο το δίκτυο της αστικής συγκοινωνίας, βελτιώνοντας, όπως είπα και πριν, την ποιότητα των μετακινήσεων των συμπολιτών μας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί έδωσαν χείρα βοηθείας σε 3 παιδιά από την Τανζανία. Η προσφορά τους καλύπτει για 3 παιδιά στέγη, τροφή και εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο Αριστοτέλης. Οι ομορφότερες πράξεις αγάπης γίνονται πάντα από παιδιά. Με μια ανυπολόγιστη πράξη, οι μαθητές καθώς και οι εκπαιδευτικοί του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης διδάσκουν σε όλη την κοινωνία πως αν υπάρχει θέληση όλα γίνονται. Μέσα από τη χριστουγεννιάτικη δράση του σχολείου συγκεντρώθηκε το ποσό των 1.000 ευρώ από τους μαθητές και τους καθηγητές. 3 παιδιά από τη μακρινή Τανζανία, 2 αγόρια 15 χρονών και ένα κορίτσι 16 ετών, θα καλυφθούν από στέγη, τροφή καθώς και εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο Αριστοτέλη στην επαρχία Μπουκόμπα, Τανζανίας. Σκοπός της πράξης αυτής ήταν τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Η χριστουγεννιάτικη αγορά απέδωσε καρπούς. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε ότι 3 ορφανά και άπορα παιδιά θα
έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο ελληνικό σχολείο Αριστοτέλης, επαρχία Μπουκόμπα, Τανζανίας. Εξασφαλίστηκε για τα παιδιά αυτά στέγη, τροφή και εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια για να καλυτερέψουν τη ζωή τη δική τους και της κοινότητάς τους. Ευελπιστούμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτά τα παιδιά ώσπου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να διαγράψουν μια λαμπρή πορεία. Από την πλευρά της Ιερά Επισκοπή Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, με επιστολή ευχαρίστησε τους μαθητές και τους καθηγητές του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης για αυτή την υπέροχη κίνηση, η οποία προσφέρει σε αυτά τα τρία παιδιά κάλυψη της υποτροφίας έως και τον Δεκέμβριο του 2024. Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις μας στο www.deltatv.gr καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube. Καλό βράδυ σε όλους!